Για πάμε να μιλήσουμε λίγο για μπάλα τώρα, να αλλάξουμε εντελώς διάθεση. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο ο θρύλος των γηπέδων, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ, ο Εδουάρδο Κοντογιωργάκης. Εδουάρδο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και από μένα. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε να ακούσω τις δικές σου σκέψεις για την εθνική μας, η οποία εντάξει, καλά τα πηγαίνει τώρα σε αυτό το... σε αυτή τη λίγα των εθνών. Η οποία βέβαια έχει για την χώρα μας μικρές ομάδες να αντιμετωπίσει. Εντάξει, Κόσοβο τώρα, αλλά καλά τα πάει. Νίκες έχουμε μέχρι τώρα, έτσι. Πώς βλέπεις την εθνική σε αυτά τα παιχνίδια? Κοίτα κάτι, έκαναν δύο καλές νίκες, ναι. Εκτός έδρα. Η μία στη Βόρεια Ιρλανδία, προχθές στο Κόσοβο. Καλά είναι να προχωρήσουμε σιγά σιγά. Mm-hmm. Χωρίς να ζαλιστούμε και να ανεβαίνουμε σκαλοπάτι-σκαλοπάτι για να φτάσουμε κάποια στιγμή. Μπράβο, κάποια στιγμή να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όπως κάναμε παλιά με τη Ρωσία, με τη παίζαμε Δανία, σε άλλες κατηγορίες. Παίζαμε αυτής της σε υψηλό λίγας επίπεδο των εθνών. Τώρα αυτό είναι μια καινούργια διοργάνωση, έτσι. Έχει 4 χρόνια την προηγούμενη φορά. Ωραία. Δεν ανεβήκαμε κατηγορία. Τώρα πιστεύω ότι θα ανεβούμε, θα πάμε στη Β' που θα έχει λίγο καλύτερες. Λίγο καλύτερες ομάδες. Γιατί αυτές οι ομάδες είναι πιο. Η Σερβία τώρα είναι εκεί και έχει κάπως καλές ομάδες. Εκεί θα πρέπει να αποδείξουμε ότι μετράμε. Αλλά εντάξει, ας αρχίσουμε τώρα από αυτές. Καλά. Καλές είναι οι νίκες εδώ, τώρα που βρεθήκαμε. Έτσι. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια καλή φουρνιά. Για πες τώρα, ποιους ξεχωρίζεις από αυτούς, από την καλή φουρνιά, δηλαδή, ποιοι αρέσουν σε σένα? Σε μένα είναι ο Βλαχοδήμο που είναι, που χρειάζεσαι, όπως είχαμε εμείς φέτος, το Λοντίγκιν. Το Λοντίγκιν που μετά είναι ο Μαυροπάνος, είναι ο Τσιμίκας, είναι ο Μπακασέτας, έχουμε καλούς, δεν είναι... Έχουμε 5-6 σε ψηλό επίπεδο. Ο Μπακασέτα πήρε πρωτάθλημα στην Τουρκία. Ναι. Μετά από 32 χρόνια. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Άρα έχουμε μια καλή φουρνιά, λες. Ναι. Αν δουλευτούν καλά και από τον νέο προπονητή, τον Μπογιέτ, πώς τον βλέπεις τον Μπογιέτ? Μέχρι τώρα έδειξε καλά στοιχεία με αυτά τα τέτοια, σου είπα. Δεν πρέπει να πετάμε ούτε να πέσουμε, αλλά. Εντάξει, τι να πετάμε, μου έλεγες πριν βγούμε δηλαδή, ότι παίζουμε με ομάδες χαμηλών δυνατοτήτων. Ναι, αυτό. Είμαστε στην τρίτη κατηγορία. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε. Εκεί είμαστε τώρα, αφού αυτοί είμαστε. Σιγά-σιγά θα ανεβούμε, πιστεύω, άμα γίνεται σωστά. Μπορεί να κάνει σοβαρή δουλειά ο Πογέτη. Εγώ δεν τον ήξερα καθόλου. Κοίτα κάτι, ένας ομοσπονδιακό. Ναι, ένα ομοσπονδιακό. Ναι. Έρχεται εδώ, δεν δουλεύει τόσο πολύ με τους ποδοσφαιριστές κάθε μέρα να τους κάνει. Τώρα αυτός είναι τυχερός ότι όλα αυτά τα παιδιά παίζουν σε άλλα πρωταθλήματα. Γιατί όταν... ανταγωνιστικά, δύσκολα πρωταθλήματα. Εκτός έτσι, από τον Μασούρα, ναι. Εκτός από την Άγκυρα, οι υπόλοιποι δεν έχουν παιχνίδια δύσκολα για να μπορούν να... Ξέρεις, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο παίζω και κερδίζει όπως κερδίζει ο Ολυμπιακό. Το θέμα είναι κάθε να έχεις ανταγωνισμό. Κάθε Κυριακή να είναι να ο Βλαχοδήμο. Κάθε Κυριακή παίζει δύσκολα παιχνίδια. Ναι. Ο Μαυροπάνος κάθε Κυριακή έχει και στη Γερμανία δύσκολα. Ο Μπακασέτα, άσχετα, δεν ξέρω άμα βλέπετε εσείς, εγώ το βλέπω πολύ το τουρκικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σκληρό. Καλό είναι το πρωτάθλημα το τουρκικό. Κοίτα, τώρα το τελευταίο χρόνο τώρα έχει προβλήματα οικονομικά η Μπεξίτα, η Φενέρ Μπαξέρ, η Καλατοσεράι. Και από αυτό μπήκε αυτή η ομάδα του Μπακασέτα. Ναι. Τρανσοσπορ που βγήκε πρώτη. Αλλά έχουν παιχνίδια σκληρά. Εδώ βλέπουμε. Ας πούμε, να σου πω κάτι. Για πες. Τώρα, ανέβηκε πάλι ο Λεβαδιακός. Τι να τον κάνουμε στην αλφα κατηγορία τον Λεβαδιακό? Είναι ομάδα χωρίς να μπορούν να προσφέρουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, τώρα αυτή η ομάδα όμως κέρδισε, αυτή ανέβηκε τώρα. Ναι, εντάξει, λέμε. Εγώ λέω... Και ήθελες να ανέβει, κάποια άλλη ομάδα? Η Βέρεια, που είναι μια ομάδα από μια πόλη.
Ναι. Που μπορεί κάπως να κάνει. Και Λιβαδιακός, μια ομάδα που μια πόλη, δεν είναι. Ναι, Λιβαδιά. Μέχρι δεν είναι προπονητή. Ναι. Ποιος είναι προπονητής? Ο Σκαλώνης. Ένας, παλιός, δεν έπαιζε. Ωραία, τέλος. Ναι, ναι. Λοιπόν, βρήκε, έχει 32 παιχνίδια ήθετη. Δεν είναι αστείο. Με ομάδες σοβαρές, όχι με ομάδες Εκουαδόρ τώρα και τέτοια. Τι είναι αστείο. Εχθές, άντε, εχθές έπαιζε με την Εστονία, ναι. Κέρδισε 5-0, 5 γκολ ο Μέση. Εντάξει, ωραίος. Αλλά, ναι. Είναι φορμαρισμένος ο Μέση, έτσι. Ναι, εμένα με ενδιαφέρει να φτάσει το Δεκέμβριο και να είμαστε... Εκεί, αυτό είναι το πράγμα. Τώρα να τα δώσουμε όλα τέτοια. Σωστός. Πάντα παθαίνουν οι ομάδες. Σωστός. Που προτού να πάνε στο Μουντιάλ είναι βολίδες και μετά μένουν. Πρέπει να είσαι την κατάλληλη στιγμή φορμαρισμένος. Αυτό είναι. Τον Μπάς Γιάννα τώρα δεν έχουμε κανένα νέο, καμιά είδηση δεν έχουμε για τον Μπάς. Εκτός το ότι είναι πολύ πιθανό ο Στάικος, ο βοηθός δηλαδή του προπονητή μέχρι τώρα, ο βοηθός του Μεταξά, μπορεί να είναι ο νέος προπονητής βασικός του Μπάς Γιάννα. Θα δούμε τώρα. Ο Χρυσοβασίλης θα μας ανακοινώσει το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες αποφάσεις. Ο Λοντίγκιν πήγε στον Παναθηναϊκό, όπως είπαμε. Ναι. Καλώς ο Λοντίγκιν, έκανε δύο καλές χρονιές στον Μπάς Γιάννα. Ναι, ναι, ναι. Ο άλλο το παιδί πήγε στη Γερμανία, να, ο δεξί μπακ, να, ο αριστερό μπακ. Φεύγουν, μάλλον, φεύγουν όλοι. Φεύγουν όλοι. Ένας Οικομονόπουλο, δεν ξέρω πώς είναι τέτοιο, δεν το θυμάμαι, και αυτός έφυγε. Φεύγουν όλοι δηλαδή. Φεύγουν όλοι, δεν ξέρω, θα πάρουμε καινούριο, δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να πάρουμε, αλλιώς τι, δεν έχει νόημα. Αυτό το ξέρει ο πρόεδρος, τι να κάνουμε εμείς. Ο πρόεδρος, περιμένουμε ανακοινώσεις λοιπόν από τον πρόεδρο. Πρώτα πρέπει να ανακοινώσει τον προπονητή. Και μετά και να κάνει παίκτες τώρα για να καλυφθούν οι θέσεις. Από εκεί και μπρος. Περιμένουμε ανακοινώσεις λοιπόν. Μένουμε σε αυτό. Περιμένουμε ανακοινώσεις από τον Χρήστο Βασίλη. Εδωάρδο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Βέβαια, τώρα μέρες. Όσο πάμε πιο κοντά, θα αρχίζει το πρωτάθλημα. Μετά έχουμε το Μουντιάλ. Εκεί είμαστε. Εκεί είμαστε. Αν και επαναλαμβάνω, εγώ το Μουντιάλ το ήθελα τώρα. Τώρα, αυτή την εποχή. Ναι, ναι, ναι. Αυτή την εποχή το έχω συνηθίσει. Ναι, που δεν είναι. Έτσι, τι να κάνω. Εδωάρδο, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε με το αθλητικό κέντρο στη Λιμνοπούλα, καθώς ο εξωτερικός φωτισμός εκεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις